Σύμφωνα με τους φακέλους που έχει αποστείλει ο ΕΦΕΤ στις εισαγγελίες, στοιχειοθετείται ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούσαν το αλογίσιο κρέας για τη δημιουργία προϊόντων κρέατος και αλλαντικών γνώριζαν εκ των προτέρων ότι το κρέας αυτό προερχόταν από άλογο. Την παρέμβαση των δύο εισαγγελέων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένει ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων μετά το σκάνδαλο με την εισαγωγή αλογίσιου κρέατος στη διατροφική αλυσίδα. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ και τα στοιχεία που έχει καταγράψει μέχρι τώρα, περισσότεροι από 75 τόνοι αλογίσιου κρέατος έχουν καταναλωθεί στην Ελλάδα χωρίς να το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με το σύνθημα «Η Κύπρος δεν είναι μόνη της» πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Ειρήνη στην Κομωτινή. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, νέο κοινωνικό μέτωπο, χαιρετίζουν το περήφανο και αξιοπρεπές όχι του κυπριακού λαού, που είναι ένα πρώτο μεγάλο και σπουδαίο μάθημα προς όλες τις χώρες της Ευρώπης, ανέφερε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, Απόστολος Κουτάβας. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία, η τοπική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον κυπριακό λαό. Μια αλληλεγγύη που έχει να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί με τις αποφάσεις του Eurogroup, αποφάσεις πραγματικά καταστροφικές ενάντια στον κυπριακό λαό και στην κυπριακή οικονομία. Η Τρόικα, το Eurogroup, φέρθηκαν στον κυπριακό λαό σαν κοινοί γκάγκστερς. Δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά τι θα γίνει η οικονομία της Κύπρου, αν στην Κύπρο η ύφεση, όπως λένε οι οικονομολόγοι, θα πάει σε δύο χρόνια στο 20%, αν αυτές οι πολιτικές φέρουν κλείσιμο επιχειρήσεων, τραπεζών, φτώχεια και μεγάλη ανεργία. Σε αυτό φυσικά βοήθησε και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η ίδια κυβέρνηση της Κύπρου, που δεν μπορέσαν να διαχειριστούν το περήφανο όχι, το πρώτο όχι του κυπριακού λαού και της Κυπριακής Βουλής, και πήγαν πίσω πραγματικά βήματα και δέχτηκαν στην ουσία τους στιγμούς εκβιασμούς της Τρόικα, αλλά και του τελευταίου Eurogroup. Με αποχώρηση από την Ελλάδα απειλούν οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού με φόντο τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και το θολό επενδυτικό τοπίο, ενώ στην κατάψυξη μπήκε το μεταλλείο στις Άπες Ροδόπης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μεταλλευτικής Τράγης ΑΕ Κώστας Σαλονίκης ανακοίνωσε μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης την απόλυση 30 εργαζομένων στην εταιρεία. Όπως επεσήμανε ο ίδιος, παγώνουμε την επένδυση μέχρι να ξεκαθαρίσει το επενδυτικό κλίμα στη χώρα. Κρατάμε προς το παρόν μόνο τα γραφεία διοίκησης στην Αθήνα. Τέλος, ο κ. Σαλονίκης απέδωσε τις αντιδράσεις για την εκμετάλλευση των μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική και τη Θράκη σε μικροπολιτικά συμφέροντα.